Μαντ. Το ξέρει ο Μαρίνος και τυχαία το μάθαμε επειδή συναντήσαμε τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, Κατερίνα, έγινε και άλλη μια παρεξήγηση ανάμεσα στο Γιάννη Χατζηγεωργίου, τον νικητή του Euroface Sounds Familiar, μαζί με τον Πάνο το Μουζουράκη. Τι έγινε λοιπόν, ήταν συνυποψήφιοι σε μια κατηγορία στα βραβεία Mad. Και τελικά το βραβείο το κερδίζει ο Πάνος Μουζουράκης. Την ώρα που ανεβαίνει και παραλαμβάνει το βραβείο, παίρνει την αφίσα το Radio Act που είναι frontman ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και σκουπίζεται και τη δίνει πίσω. Όλο αυτό το πράγμα ενόχλησε πάρα πολύ τον Γιάννη του Χατζηγεωργίου. Την αφίσα, δεν κατάλαβα. Πήρε ο Μουζουράκης την αφίσα του Χατζηγεωργίου από τους φαν από κάτω και λέει: Αχ, κάτσε να σκουπιστώ. Και όλο αυτό το πράγμα ενόχλησε. Του Χατζηγεωργίου. Βεβαίως. Δεν είναι όλα αυτά. Και ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για να δούμε τι μας είπε. Έχεις διαβάσει το σκηνικό που έγινε με την Παόλα και τα Μαντ. Θέλω να μου πεις εσύ που ήσουν μέσα. Τι έγινε τελικά, τι είδες εσύ. Έλα. Εγώ δεν είδα, δεν έβλεπα καν την Παόλα. Εγώ εμείς περιμέναμε το βραβείο αν θα το πάρουμε ή όχι. Τελικά τον πήρε ο Μουζουράκης και. Κάτι πέρασε στον ντούκου λίγο. Κάτι πήρε την αφίσα μας και σκουπίστηκε και την πέταξε στον κόσμο. Αυτό με σκάλωσε λιγάκι. Εντάξει, έχει ένα ιδιαίτερο χιουμόρ, αλλά μένα με ψιλοχάλασε, ναι, με ενόχλησε. Μπράβο, πάρε το αυτό. Κάτσε μισό λεπτό για να πάρει λίγο αξία παραπάνω. Πάνω. Τώρα έχει και τον ιδρώτα μου. Πήρε μια αφίσα από κάποια παιδιά. Από ό,τι άκουσα και από ό,τι μου είπαν, έγραφε Radio Act, τα αγαπάμε και τα σχετικά. Radio Act. Ναι, Radio Act, τα αγαπάμε. Και λέει κάποια παιδιά, ίσως αξίζει ένα περισσότερο βραβείο. Κρίμα που δεν είναι όμως φέτος στο The Voice και τα σχετικά. Και παίρνει την αφίσα, τη σκουπίζει και λέει τώρα της έδωσε αξία, την πέταξε στο κοινό και μετά κάτι είπε. Οπότε ή εγώ το παρεξήγησα και ήταν τύπου αφηρημένη τέχνη εκείνη τη στιγμή που δεν το κατάλαβα. Ή όντως ήταν κάτι που ήθελε να μου πει και καλό να μου το πει προσωπικά και όχι στον κόσμο. Μίλησες μετά μαζί του, όχι. Τον έπιασε εκεί να του στείλεις ένα μήνυμα, να του πεις τι ήταν όλο αυτό. Όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αν θέλει κάτι να μου πει, ας το πει προσωπικά, αλλά σκάλωσα άσχημα και επειδή με ρωτήσε και πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό και το λέω τώρα δημόσια, ότι δεν καταλαβαίνω. Αν θέλει να μου πει, να μου στείλει ένα μήνυμα, αν έχει κάποια προσωπικά μαζί μου που δεν νομίζω γιατί δεν έχω κάνει τίποτα ποτέ μαζί του, αυτό. Να σας πω κάτι. Ναι, να μας πεις. Καταρχάς, εγώ δεν είχα πάρει πλευρά ότι είχε γίνει αυτό το σκηνικό. Δεν μας την έδωσε. Ωραία, θέλω να το δούμε λίγο. Το απόσπασμα το συγκεκριμένο. Ωραία, τέλεια. Το απόσπασμα τα βραβεία Mad, για να το παρακολουθήσουμε λίγο. Κάτσε μισό λεπτό για να πάρει λίγο αξία παραπάνω. Πάνω. Τώρα έχει και τον ιδρώτα μου. Εντάξει, παιδιά.